Κύριε Πρόεδρε, δεν θα κάνω κάποια ιδιαίτερη αγόρευση. Τοποθετηθήκαμε και χθες επί της διαδικασίας στην Επιτροπή. Θεωρούμε σκόπιμο και στην Ολομέλεια να πάρουμε θέση για αυτό το ζήτημα, θεωρώντας ότι ο χρόνος που επιλέγει να έρθει για συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή εν μέσω προεκλογικής περίοδου τα σχέδια του νέου ποινικού κώδικα και του νέου κώδικα ποινικής δικονομίας, ο τρόπος που το εισάγει η κυβέρνηση, όπως δηλαδή με διαδικασίες κατεπήγοντος, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι αφορούν, όπως είναι προφανές, πολύ σοβαρά νομοθετήματα που αλλάζουν κατά την άποψή μας εκ βάθρων και το σύστημα των ποινών και αυτό της απονομής της ποινικής δικαιοσύνης στη χώρα μας, δεν μας βρίσκει σύμφωνους. Η κυβέρνηση είχε όλη την ευχέρεια να το φέρει νωρίτερα στη Βουλή. Δεν το έπραξε. Και αυτό εγείρει σοβαρά ερωτηματικά για μας. Κατά την άποψή μας, αποτελεί μία μεθόδευση από την πλευρά της κυβέρνησης να περάσουν όπως τόσο σοβαρά νομοθετήματα για να μην πάρει χαμπάρι ο λαός για τις σοβαρές και επικίνδυνες αλλαγές σε αυτούς τους δύο νέους κώδικες. Ως εκ τούτου, το ΚΚΕ οδηγείται στην απόφαση να αποχωρήσει από την συζήτηση και ψήφιση των νέων κωδίκων. Δεν πρόκειται να συμπράξουμε σε τέτοιου είδους σκοπιμότητες, ούτε να νομιμοποιήσουμε τέτοιες διαδικασίες, ούτε φυσικά και την ουσία των κωδίκων που ενισχύουν το ποινικό πλωστάσιο της αστικής τάξης της χώρας μας και της εκάστοτε κυβέρνησης, συρρυκνώνοντας ακόμα περισσότερο δημοκρατικά δικαιώματα και λαϊκές ελευθερίες. Η κυβέρνηση ας ψάξει αλλού για τακτικισμούς και αφηγήματα, όπως είπε ο κύριος Υπουργός εχθές, που επιδιώκουν, όπως λέει, να μπλοκάρουν τη συζήτηση και ψήφιση του νομοσχεδίου. Πρώτα απ' όλα, στην ίδια, έτσι όπως το μεθόδευσε και στα κόμματα της Νέας Δημοκρατίας και του Κινάλ, που από ό,τι φαίνεται τους βόλεψε μια χαρά, έτσι όπως εξελίχθηκε η διαδικασία, για να μετατρέψουν τη χρονική αυτή στιγμή το ζήτημα αυτό σε αρένα μιας φλίαρης και ανούσιας αντιπαράθεσης για να αποπροσανατολιστεί ο λαός. Και αυτό γιατί επί της ουσίας δεν εκφράζουν ουσιαστικές διαφωνίες με το περιεχόμενο των νέων κωδίκων, κάτι που συνομολογήθηκε άλλωστε και από στελέχη και της Νέας Δημοκρατίας και του Κινήματος Αλλαγής. Ευχαριστώ.